Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι ο Δήμος σε αυτές τις περιπτώσεις και από τη θεσμική του θέση αλλά και για λόγους ευθύνης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, θεσμικών φορέων, χρηστών των δημοτικών δρόμων και όχι μόνο κτηρίων κτλ. Είναι κοντά σε αυτή την εκδήλωση. Στηρίζει αυτή την εκδήλωση σίγουρα με φανατισμό, θα μπορούσα να πω. Και βέβαια αυτό το οποίο εμένα με απασχολεί καταληκτικά και συμπερασματικά είναι το γεγονός ότι δυστυχώς μια φορά το χρόνο θυμόμαστε ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται, ζουν, δραστηριοποιούνται κοντά μας. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον, με ποιο τρόπο αυτό θα περάσει σε όλους εμάς και στις μικρές ηλικίες και στους μαθητές για να μπορέσουν να αντιληφθούν και τα παιδιά αλλά και εμείς ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πράγματι στα δικαιώματα και όχι είναι μια ευκαιρία για να εξεπνίσουμε τις συνειδήσεις μας μια φορά το χρόνο να κάνουμε τέτοιου είδους δράσεις. Πράγματι ήρθα και εγώ γιατί με ενημέρωσαν αυτοί οι άνθρωποι και έπρεπε να έρθω. Βέβαια έχουμε μια σχέση από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας εδώ και 3,5 χρόνια πολύ πιο ιδιαίτερη με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά πέρα από αυτό νομίζω σήμερα δεν είναι για πολιτικές δηλώσεις, αλλά είναι ένα μήνυμα που θέλω να πω και βγαίνει μέσα από τη σημερινή έτσι, συμπαράσταση όλων μας αλλά και όλων αυτών που έχουν έρθει εδώ, ότι η ζωή όσο σκληρή να είναι, όσο και δύσκολη να είναι, υπάρχουν ελπίδες πάντα και δεν πρέπει να το βάζουμε ποτέ κάτω. Πρέπει πραγματικά να αγωνιζόμαστε, να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο και μην ξεχνάμε τουλάχιστον οι γενιές που έρχονται πίσω από εμάς. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μην το βάζουμε κάτω. Αγώνας, ψυχραιμία, θέληση και καθημερινή αλληλεγγύη ώστε να πάνε καλύτερα τα πράγματα και στη χώρα μας και στο Δήμο μας. Ευχαριστώ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία. Για μια ακόμη φορά ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας διοργανώνει δράσεις με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες αλλά και τις αρχές του τόπου. Διότι πραγματικά η κατάσταση όχι απλώς είναι δύσκολη, είναι τραγική, όχι μόνο για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία, αλλά για όλους τους πολίτες. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Από τη μια υπάρχουν τα αυτοκίνητα τα οποία καταλαμβάνουν δημόσιους ελεύθερους χώρους, όπως είναι τα πεζοδρόμια, οι ράμπες πεζών, οι ράμπες αναπήρων. Από την άλλη υπάρχουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου με τα τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνουν πάλι ελεύθερους δημόσιους χώρους και δεν αφήνουν το δικαίωμα της πρόσβασης σε όλους τους πολίτες. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια κυβέρνηση που δυστυχώς, ένα κράτος που εκπροσωπείται από την κυβέρνηση και τη σημερινή κυβέρνηση, που δεν κάνει τίποτα για να δώσει λύσεις.